Καλησπέρα σε όλους, Verfil Official εδώ. Λοιπόν, ακούστε. Έχω επιλέξει κι εγώ με τη σειρά μου κάποιους YouTuber. Μην αρχίζετε και γράφετε από κάτω και ποιος είσαι εσύ. Και αυτό δεν με νοιάζει. Λοιπόν, έχω επιλέξει λοιπόν κάποιους YouTuber. Και έχουμε τις κατηγορίες στο tier list. Tier list, δεν ξέρω πώς λέγεται, super top, τέλειος τέλεια, πολύ καλός καλή, καλός καλή απλά, μέτριος μέτρια, έτσι και έτσι, δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, έχω επιλέξει αρκετούς YouTuber και θα μιλήσω καθαρά με τα δικά μου γούστα, έτσι, και εγώ δεν είμαι τέλειος YouTuber ή wow, αυτό φαίνεται ούτως ή άλλως. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον Μπούγια. Ο Μπούγια για μένα είναι από τους καλύτερους, είναι από τους top. Ξεκίνησε απλώς με ένα green screen, ξέρω εγώ και λοιπά. Και πραγματικά, για να δω και πολύ το εκεί, γιατί δεν το ξέρω. Οπα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Μπούγια. Έχει χιούμορ, μ' αρέσει η εικόνα του, μ' αρέσει το edit, μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάει. Είδα και το βίντεο με τον Jack Lop. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι super power, πάρα πολύ καλό edit, πολύ καλή εικόνα, πολύ καλό το legging, αληθινός. Μίλησε και τότε για τα κιλά του που τα χάσε λόγω ψυχολογίας και σε καταλαβαίνω, Μπούγια. Σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Εγώ σε γνώρισα από το ελληνικό YouTube. Από τα πρώτα σου βίντεο δεν σε ήξερα. Και παραμένεις αληθινός, ωραίος, με το χιούμορ σου. Μια χαρά είσαι. Θα σε βάλω στο super top. Γιατί πραγματικά πάλεψες και για μένα νίκησες. Με καλύπτεις 100% σε αυτά που γουστάρω. Και συγχαρητήρια. Επόμενος είναι ο Τζέρεμι. Έτσι. Ο Τζέρεμι μου άρεσε στην αρχή πάρα πολύ. Μετά λίγο μου φάνηκε το χιούμορ του, όχι ότι δεν ήταν καλό, ήταν καλό και έξυπνο, αλλά δεν με έκανε να γελάσω 100% όπως στα παλιά βίντεο. Είναι χαμηλό τόνο παιδί, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αποκλείεται να το θυμάσαι, είναι πάρα πολλά χρόνια πριν, πάρα πολλά χρόνια. Σιγά πετύχει στην παραλία στη Λούτσα και σου πάει στον Τζέρεμι και μου χαμηλώσει και βάλει και μου λες ναι αυτός είμαι. Καθόλου ψώνιο, ωραίος, δεν σε έχω δει σε stand-up comedy, θέλω πολύ να έρθω να σε δω. Γιατί αλλιώς είναι το live, αλλιώς είναι το βίντεο. Αλλά μπορώ να πω ότι έφαγα αρκετά ξενύχια με τα βίντεο σου και δεν το μετάνιωσα. Οπότε θα το βάλω στο πολύ καλός καλή. Επόμενο. Συνέχισε έτσι, μη σταματάς και νομίζω και κάποια εποχή σου είναι και νούμερο 1. Με προχώρα. Γουστάρω φουλ. Επόμενη είναι η Άμι Γιάμι. Η Άμι Γιάμι είναι απλή, ωραία, με πολύ καλή εικόνα και για τον Τζέρεμι μπορώ να πω ότι ξεκίνησε με καλή εικόνα και συνεχίζει. Η Άμι Γιάμι λοιπόν είναι μια κοπέλα η οποία παρά αυτά που έχει περάσει κρατάει το χαμόγελό της, το χιούμορ της. Είναι πολύ αληθινή και το έχω καταλάβει στα vlogs με τα ξενοδοχεία. Γουστάρω φουλ. Για μένα είναι η καλύτερη Ελληνίδα YouTuber και θα την βάλω στο τέλειος τέλεια. Ή μάλλον κάτσε να σκεφτώ. Μια χαρά είναι και τα podcast και με τη μητέρα της που έχω δει βίντεο είναι πάρα πολύ καλή. Super top. Έλα, δεν μπορώ να βάλω δύο στο super top. Α, ωραία, το μαθαίνουμε. Super top η Αμιγιάμι. Λοιπόν, προχώρα δυναμικά. Καταλαβαίνω το
το θέμα της ψυχολογίας, της κρίσης άγχους και αυτά που έλεγες, γιατί τα περνάω κι εγώ. Οπότε μπορώ να πω ότι κατά κάποιο τρόπο συνδέομαι μαζί σου. Πάμε, επόμενος. Διονύσης Αντζαράκης. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ένα αυτό. Το έχω δει το βίντεο στη ΖΟΕΠΡΕ. Λοιπόν, ο Διονύσης Αντζαράκης είναι ένας, πιστεύω, χρησιμοποιεί υπερβολική, χωρίς απαραίτητα να είναι κακό αυτό που θα πω, υπερβολική, πώς να το πω τώρα, υποκριτική στα βίντεο. Ο άνθρωπος είναι και ηθοποιός. Είναι πάρα πολύ καλός. Και νομίζω είναι και σκηνοθέτης, αν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Είχαμε μιλήσει με βίντεο κλίση, είναι respect, δηλαδή ότι είπε στο βίντεο μου, το είπα και μέσα μου και με κοίταζε στα μάτια, που σημαίνει ότι είναι αληθινός. Τα βίντεο του στο κανάλι του είναι πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε αυτό με το... που έβλεπες ταινία με μια κούκλα, με μια κουκλάρα, μια μελαχρινή κοπέλα ήτανε, που σε μια φάση είπες και στο βίντεο εξπέντα μισκήπη κοπέλα ξέρω εγώ και έκανες έτσι το DVD. Φοβερό βίντεο, είναι το αγαπημένο μου αυτό. Και στο ταξίδι σου να καταπληκτικός. Θα σε βάλω τέλειος τέλεια. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι τα σπάς, Διονύση. Δεν έχω λόγια. Προχωράμε. Επόμενος YouTuber. Κακός χαμός. Λιώνω για τα sell-out. Πεθαίνω για τα sell-out. Ό,τι έχει σχέση με sell-out, ό,τι έχει σχέση με βίντεο σχολιασμού και αυτά, πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξω αυτό το πράγμα. Όπως και στο κραυγή τρία φαντάσματα. Τα σπάει ό,τι έχει κάνει εδώ με τις σειρές είναι top για μένα, δεν πρόκειται να αλλάξει. Οπότε, αδερφέ, ο κακός χαμός, μισό. Τον κακό χαμό θα τον βάλω μόνο και μόνο ο τρόπος που το στι, πώς να σου πω τώρα, η υποκριτική που είναι απόλυτα φυσική, σου βγαίνει εκείνη τη στιγμή και κάνεις το χιούμορ σου, θα σε βάλω τέλειος τέλεια, έτσι, πραγματικά τούμπανο, τούμπανο πραγματικά. Συγχαρητήρια, προχώρα δυναμικά, καλούς YouTubers σαν εσένα και σαν τους προαναφερόμενους, τους χρειαζόμαστε. Μην χαλάσει το YouTube όπως έχει χαλάσει η rap μουσική για παράδειγμα. Και έρθουν γενιές οι οποίες άστα βράστα. Πάμε, προχωράμε με Στασί Νικολά. Λοιπόν, η Στασί Νικολά είναι μια πάρα πολύ απλή YouTuber. Πηγαίνει, ψωνίζει, το κάνει vlog, παρουσιάζει τα προϊόντα της, φτιάχνει διάφορα ράβει σκουφάκια τέτοια, φτιάχνει, είναι απλή και ωραία. Δεν θα πω ότι είναι η καλύτερη, αλλά δεν είναι και η χειρότερη, είναι μια απλή YouTuber. Μια απλή YouTuber που κάνει αυτό που αγαπάει και το μοιράζεται με εμάς. Στο legging της πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγορη, όπως και εγώ πρέπει να βελτιώσω στο legging μου. Και θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο κινητό με πιο δυνατή κάμερα. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, και εγώ χάλια είμαι στην εικόνα μου, δεν είμαι και ο καλύτερος. Οπότε θα την βάλω στο πολύ καλό σκαλί και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια που είπες στο βίντεο, το είδα το βίντεο. Είσαι πολύ καλή YouTuber και να μπείτε να της κάνετε εγγραφή. Πιστέψτε με, δεν θα βαρεθείτε, θα περάσετε καλά, είναι πολύ καλή YouTuber. Πάμε παρακάτω. Φρουτοτρέλα. Ο Φρουτοτρέλας είναι και αυτός ένας πολύ απλός YouTuber με μια πάρα πολύ καλή εικόνα, κάνει πολύ ωραία vlog, στα τραπεζάκια του, όλα τα έχω πει σε πολλά βίντεο. Δεν θέλω να κολλησιεργήσω με τον Παμπίνο. Τα λέει όλα, έχω περάσει τέλεια,
και σε live του, που τον παρακολουθώ ακόμα σε live. Κάνει καλή παρέα. Αυτό θα τον βαθμολογήσω κατά τη δική μου γνώμη και τον βάλω στο πολύ καλός καλή. Έλα. Εδώ. Λοιπόν, επόμενος. Επόμενος YouTuber είναι ο... όχι, εδώ. Είναι ο άνω κάτω το παλιό κανάλι του φτωχού, ο Διονύσιος Πανόπουλος. Είναι ένας πάρα πολύ καλός YouTuber με το κανάλι. Το κανάλι του φτωχού είχα λιώσει τα ξενήθια και δεν το μετανιώσα. Απίστευτος, μου αρέσει πάρα 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 πολύ. Έχει χιουμόρ, είχε πάει στο Λέρα και Ταλέντο και εμένα μ' άρεσε. Είναι πάρα πολύ καλός. Η αλήθεια είναι ότι το κανάλι του φτωχού μου άρεσε λίγο περισσότερο. Θα τον βάλω και αυτόν πολύ καλός καλή. Έλα. Έτσι, πολύ καλός καλή. Πολύ καλός με λίγα λόγια. Θα γούσαρα να δω και βιντεάκι όπως ήταν παλιά, τώρα που είχε πάει στη Λαϊκή και μάζευα από γύρω γύρω. Είμαι το τροχόσπιτο, θέλω να ξαναδώ τα βίντεο. Όπως και το Monster Chef, αυτό δεν το ξεχνάω, γαμάτο. Και εννοείται ότι θα κάνουμε και μαζί podcast. Λοιπόν, δεν το ξεχνάω. Πάμε επόμενος, είναι ο Μαλιάτσης. Ο Μαλιάτσης, ό,τι και να πω είναι λίγο. Είναι αυτό που λένε, έχει καφρο χιούμορ, αλλά καλό καφρο χιούμορ. Τι να πούμε τώρα για τα cooking. Θεός, κορυφή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, τα έχω δει χιλιάδες φορές. Θα έρθω και σε stand-up comedy, σου δίνω το λόγο μου. Κάποια στιγμή θα έρθω σε ένα από τα μαγαζιά σου. Θέλω πολύ να σε γνωρίσω από κοντά, δεν θέλω να κάνουμε βίντεο μαζί και τέτοια. Απλά να σε γνωρίσω από κοντά θέλω. Δεν υπάρχει βίντεο που να μου αρέσει. Ακόμα και τότε που ήσουν, έβγαινε για λίγο στα κανάλια του, στο κανάλι του Τζέρεμι. Είμαι και κουρασμένος, συγγνώμη, γυρίζω το βίντεο 3 και 4. Λοιπόν, έβγαινε στο κανάλι του Τζέρεμι, ή ήσουν με τον Ηλία τον Φουντούλη στο Βρώμικος Κόσμος. Όλα αυτά, φίλε, για μένα έχεις ρίξει πάρα πολύ δουλειά και γουστάρεις φουλ. Το έχω δει. Υπήρχε κάποια βίντεο τα οποία δεν συμφωνούσα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τα θυμάμαι. Έτσι, αλλά επειδή δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για σένα, με έχεις κάνει και έχω περάσει τέλεια και στα βίντεο της Vodafone, θα σε βάλω, φίλε, super top. Θα σε βάλω super top, γιατί πραγματικά, ρε φίλε, δεν έχω λόγια. Θέλω να σε γνωρίσω από κοντά. Και φαντάζομαι είσαι από υπέροχη οικογένεια, όχι αστεία. Χωρίς να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν είναι από καλή οικογένεια, έτσι, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επόμενος YouTuber είναι ο Ηλίας ο Φουντούλης. Εδώ το βουλώνω, πραγματικά το βουλώνω όμως. Και πάμε στο Super Top. Πραγματικά το βουλώνω. Τέλος, δεν έχω λόγια, αυτό τα λέει όλα. Είναι τέλειος όλα του, μέχρι εκεί. Και τον ευχαριστώ, τα φιλιά μου. Λοιπόν, επόμενος. Ο Πετράν. Ο Πετράν, Greek Unboxing. Έχει δύο κανάλια, το Greek Unboxing και το Πετράν. Μπείτε να κάνετε εγγραφή, έχω στείλει και επιστολή. Ο Πετράν είναι πολύ καλός στο edit. Πολύ καλός. Πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Τι να πω. Τα αγαπημένα μου είναι όλα τα MRE που έχει κάνει. Ό,τι και να κάνει
Είναι υπέροχος, έχει πολύ καλό μοντάζ. Τα έχει όλα. Για μένα super top. Απλά super top. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να μην μ' αρέσει. Μπούγια TV. Α, τον έχω βάλει τον Μπούγια. Νομίζω τον έβαλα τον Μπούγια. Ναι, είναι super top ο Μπούγια. Τον κατέβασα 2 φορές, με συγχωρείτε. Λοιπόν. Επόμενος. Pain and Game. Η Pain and Game είναι ένα κανάλι ψιλοκαινούριο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Δεν είναι πολύ καιρό. Πάνω από 2 χρόνια δεν νομίζω να είναι Pain and Game. Ας δούμε τώρα. Λοιπόν, πολύ καλή στο edit, πολύ καλή στην εικόνα τους, πολύ καλή στο legging τους, πολύ καλό το χιούμορ τους. Μ' αρέσουν όλα. Σε κάποια σημεία εντάξει, που απλά γελάνε, ξέρω εγώ, και πάλι δεν με χαλάει. Έτσι πρέπει να είναι χαρούμενο ως ο creator για μένα. Λοιπόν, ναι, 2 χρόνια, καλά θυμάμαι, 2 χρόνια. Μια χαρά, αληθινότατη, γαμάτη, δεν γλύπουνε. Είναι τούμπανα, μια χαρά, γουστάρω φούλο που θα κάνω και συνεργασία. Θα τους βάλω, επειδή με αυτό που κάνουνε με το φαγητό είναι power, και αυτοί στο super top. Απλά τα πράγματα, super top και Pain & Game. Για μένα προσωπικά μιλάω τώρα, έτσι. Λοιπόν, και εύχομαι να είναι καλά τα παιδιά, να χαίρουν τις οικογένειές τους και να προχωρήσουν δυναμικά. Είναι πολύ μεγάλο μέλλον για το ελληνικό YouTube. Επόμενος, Ορεινή Μέλισσα. Η Ορεινή Μέλισσα στην αρχή δεν μου άρεσε καθόλου. Έτσι, δεν ξέρω, δεν μου βγάζει κάτι το αληθινό. Είναι λίγο, δεν θα πω σπαστικό, κουραστικό θα πω. Για μένα είναι λίγο κουραστικός σε κάποια βίντεο του. Με χαλάει λίγο που μιλάει πάρα πολύ στα βίντεο. Δηλαδή θα ήθελα να δω, και μιλάει και γρήγορα μερικές φορές. Οπότε τα live στο βουνό μου αρέσουν, ok. Θα τον βάλω στο έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Δηλαδή και θα τον παρακολουθήσω και δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι με χαλάει. Αλλά φαίνεται πολύ καλό παιδί, respect. Προχώρα δυναμικά όπως γουστάρεις εσύ. Και κομπλέ. Λοιπόν, επόμενος YouTuber είναι είμαστε στο Μάικιους. Ο Μάικιους είναι ένας YouTuber ο οποίος μεγάλωσε γενιές μόνο και μόνο με τον Μπραφ, που το βλέπαμε φανατισμένα. Δεν χάναμε επεισόδιο, δεν χάναμε, δηλαδή ήταν πανέξυπνο όλο αυτό που έκανε. Και το What the Fact ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν μου άρεσε πολύ εκεί με τα παιχνίδια και με αυτά. Μου βγάλε λίγο την αίσθηση του ψώνιου σε κάποια βίντεο. Μπορεί να είμαι και λάθος. Αλλά δεν τους έχω. Παλιά δηλαδή, αν ήταν ακόμα με Μπραφ και τέτοια και δεν ξέραμε ποιος είναι, εγώ στην αρχή νομίζω τον Ομπλέτσας που έκανε το βίντεο και δεν φαινότανε. Αν το έκανε για λίγο καιρό ακόμα θα τον είχα στο super top. Αργότερα λίγο μου βγάλε κάτι άλλο ξεχωριστό. Θα τον βάλω πολύ καλό σκαλί για μένα. Και απεριόριστη εικόνα έχει, έχει ωραία πράγματα. Θα τον βάλω πολύ καλό σκαλί, δηλαδή τον παρακολουθώ, αλλά δεν θα κάνω όπως στους Pain & Game, ας πούμε, για παράδειγμα, ή στον Πετράν. Μπαίνω κάθε μέρα να δω για βίντεο, έτσι, γιατί γουστάρω να δω. Αλλά είναι respect και κάθε φορά που θα μου έρθει ενημέρωση ότι κάτι ανέβηκε θα μπορώ να τσεκάρω τι είναι. Δεν θα πω δηλαδή αύριο για παράδειγμα, λέω ωραία πάω να δω Μάικιους, όπως θα δω ας πούμε το τρέλα, ή θα δω το φουντούλι. Τέτοια φάση. Πολύ καλό σκαλί λοιπόν. Επόμενος YouTuber είναι ο Μάνος. Ο Μάνος στην αρχή από τα πρώτα του βίντεο δεν μου άρεσε.
όλα για όλα, να λέμε την αλήθεια, δεν μου άρεσε. Αργότερα άρχισε να μ' αρέσει, με το Sin Boy πάλι δεν μου άρεσε. Όλα τα fast food vs σπιτικό είναι top, Ελληνίδα μάνα είναι top. Στο edit δεν το πιάνει κανένας Έλληνας YouTuber, πιστεύω. Κανένας δεν το πιάνει Έλληνας YouTuber. Έχει βελτιώσει την εικόνα του, μπράβο που άλλαξε. Μπράβο που πρόσεξε την υγεία του και όλα αυτά. Γι' αυτό μόνο και μόνο για την προσπάθεια που έκανε. Που άλλαξε τον εαυτό του και έκατσε και μίλησε και είπε ότι μαζί με την κοιλιά μου δεν άλλαξε το μυαλό μου. Δηλαδή παραμένει αληθινός, δεν ζήτησε ποτέ λεφτά, χωρίς απαραίτητα να είναι κακό ότι όποιος ζητάει λεφτά ή βάλτε μου ένα donate και αυτά είναι κακό, ούτε καν. Απλά έτσι το ένιωσε, έτσι το έκανε. Απλά επειδή ανεβάζει δύο φορές το χρόνο, απλά θα τον βάλω τέλειο τέλεια. Δεν θα τον βάλω στο super top. Έτσι. Λοιπόν, εάν είχε ας πούμε 4 φορές το χρόνο ή 5 φορές το χρόνο βίντεο, θα ήταν super top. Προχωράμε. Επόμενος youtuber είναι η Unboxholics. Η Unboxholics είναι... δεν με χαλάει που είναι ομάδα. Δηλαδή ας πούμε οι υπόλοιποι που είπαμε, εκτός νομίζω από τον Φουντούλη και τον Μαλιάτσι, οι υπόλοιποι δουλεύουν μόνοι τους. Έτσι. Ναι μεν έχουν τους καμεραμάν και λοιπά, αλλά το μοντάζ και αυτά τα κάνουν μόνοι τους περισσότεροι από όλους. Δεν με χαλάει που τους φτιάχνουν. Γουστάρω πάρα πολύ όλα τους τα βίντεο και τα unboxing και τα γενικά ό,τι έχουν κάνει. Το αγαπημένο μου είναι το βίντεο με τον Καρά, το σχόλιο με τον Βασίλη Καρά, καλά υπερπαραγωγή. Και επειδή όλα αυτά τα ξεκινήσανε σαν ομάδα και προχωράνε σαν ομάδα, θα τους βάλω super top. Και το χιούμορ τους και τα όλα τους είναι περίφημα και καθόλου βαρετά. Ανεβάζουν μεγάλα βίντεο, όπως αυτό που είχαν κάνει που φτιάξανε και τη σκηνή στο βουνό με τα χιόνια και λοιπά νομίζω. Υπερ top, δηλαδή μπράβο. Είναι super top ένα box college. Και ποτέ δεν το παίξανε κάποιοι και να βάζουν και συχνά. Super top. Προχωράμε. Επόμενη. Vibrator. Δεν θέλω να φανώ κακός, δεν μου αρέσει παιδιά τόσο Vibrator. Ούτε με τις ερωτήσεις του πάρα πολύ, στην αρχή με τις φάτσες ήταν ωραίος. Και η αμαξάδα μου άρεσε. Αλλά εντάξει. Χιούμορ μέτριο για μένα. Εικόνα πολύ καλή. Θα τον βάλω στο έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, πάντως respect σε όλους, έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Επόμενος είναι ο Κονίλο. Παιδιά, να πω την αλήθεια. Ο Κονίλο δεν μ' αρέσει ούτε στο podcast, ούτε όταν κάνει μόνο στο βίντεο. Μ' αρέσει μόνο όταν είναι με παρέα. Μόνο του δεν τον βλέπω. Όχι. Θα τον βάλω... συγγνώμη, δεν μ' αρέσει καθόλου όταν είναι μόνος του. Με τους υπόλοιπους γουστάρω φουλ. Στα φθηνά ξενοδοχεία και λοιπά, δηλαδή τον λατρεύω. Όχι, δε, όχι. Όχι, θα τον βάλω στο... μέτριος μέτρια θα τον βάλω. Μέτριος μέτρια για μένα, κατά τα γούστα μου, έτσι. 2J. Ο 2J στην αρχή τρελαινόμουν, μου άρεσε full που έκανε και τον Βλάκα και τον 3J και τον Batman, όλα αυτά μου αρέσανε πάρα πολύ. Τώρα δεν μου αρέσει. Τώρα
Δεν μ' αρέσει. Θα τον βάλω στο έτσι και έτσι. Αν και έχει τέλεια εικόνα όταν είναι με την Κάτια, είναι. Τη δέχεται συνέχεια ότι την αγαπάει και λοιπά και μ' αρέσουν αυτά εμένα. Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Θα τον βάλω έτσι και έτσι τώρα. Δηλαδή, άμα συνέχιζε όπως ήταν πριν κάποια χρόνια, θα ήταν super top. Τώρα δεν μ' αρέσει, όχι, θα πω την αλήθεια μου. Δηλαδή, με το που δω ενημέρωση όταν έβγαλε του Τζέι, θα μπω να το δω. Αλλά άμα δω ότι δεν, από την αρχή δεν με κρατάει, θα βγω. Επόμενος. Έχουμε ακόμα. Άλλους τέσσερις. Καρπούζης. Ο Καρπούζης είναι όπως με τον Κονήλο. Έτσι, είναι όπως με τον Κονήλο. Θα το βάλω μέτρο μετά. Ακριβώς το ίδιο με τον Κονήλο. Ακριβώς το ίδιο. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Παναγιώτης Μίλας. Ο Μίλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον θαυμάζω σαν χαρακτήρα, τον έχω γνωρίσει και από κοντά, τον θαυμάζω για ό,τι έχει κάνει. Και πραγματικά μόνο και μόνο που έχει πάει τόσο πόλεμο και έχει σταθεί στα πόδια του και δυναμικά προχώρησε και έκανε ένα από τα βασικά συνεργάστηκε και έκανε ένα νόμο στην Ελλάδα που δεν τον περνάγανε ποτέ. Για μένα είναι super top, γιατί έχει βοηθήσει ανθρώπους, έχει βοηθήσει ζώα που δεν το έχει κάνει κανένας άλλος στο ελληνικό YouTube από ό,τι έχω δει. Οπότε Παναγιώτη Μίλα super top για μένα. Απλά τα πράγματα. Απλά τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξει. Προχωράμε. Νομίζω άλλος ένας έμεινε. Όχι, πάμε. Κοντόπας. Ο Κοντοπιδαράς. Ο Κοντοπίδης στην αρχή έλειωνα. Έλειωνα στα ξενύχτια. Τον έβλεπα φουλ. Αχ, με τις επιστολές. Θεός, top. Τώρα μου βγάζει κάτι σε πιο εμπορικό. Αλλά το χιούμορ του το κρατάει. Έτσι, θα τον βάλω στο πολύ καλό σκαλί. Κοντόπα, συνεχίζω να σε βλέπω, εννοείται αυτό. Αλλά για μένα πραγματικά είσαι άξιος. Άξιος. Βασικά, όχι. Θα τον βάλω στον τέλειος τέλεια. Τέλειος τέλεια. Στο τέλειος. Στο τέλειος. Απλά στο τέλειος. Δεν αλλάζει. Στο τέλειος. Λοιπόν, και τελευταίος είμαι εγώ. Ναι ρε φίλε, θα με βάλω. Θα με βάλω γιατί πραγματικά μπορεί να είμαι το μικρότερο, ίσως ο μικρότερος YouTuber σε όλο το ελληνικό YouTube, να έχω κάνει απεριόριστα λάθη. Έχω δεχτεί πόλεμο και πάλι μέχρι και πριν 10 μέρες πόλεμο δέχτηκα και πάλι προχωράω δυναμικά και με βάση που κάνω αυτοκριτική θα με βάλω στο έτσι και έτσι. Λοιπόν, δεν νομίζω να αλλάξω κάτι. Για μένα αυτή είναι η super wow. Έτσι. Πραγματικά όλοι όσοι ασχολήθηκα σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίοι. Με βάση τα δικά μου γούστα βαθμολόγησα. Και αυτό ήταν το πρώτο βίντεο και θα κάνω και με ηθοποιούς, θα κάνω και με τραγουδιστές, θα κάνω με πάρα πολλά tier list. Θα να το ονομάσω tier worthy list. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Γράφτε κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να κάνω κι άλλο. Έτσι με άλλους YouTuber να μου στείλετε κι εσείς ηθοποιούς, τραγουδιστές. Από τη γνώμη μου θα κάνω και part 2 με YouTuber και θα τα πούμε σε επόμενο tier list.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, τα φιλιά μου.